Παναγία μου! Ωραία, Παναγία μου. Οκ, αυτό έχει απέσει έγευση, παιδιά. Είναι πολύ γλυκούλη. Μήπως να μην το φάω και να το κρατήσω. Τι γίνεται, ποιος πάει να μας κορδέψει στο TikTok? Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνεις, είσαι καλά? Είσαι καλά, είσαι καλά. Καλά είσαι. Σήμερα το σημερινό μας βιντεάκι, σκοτώστε με, ναι, το ξέρω, σκοτώστε με, αλλά είναι ακόμα ένα βιντεάκι σχετιζόμενο με τα TikTok food hacks. Έχουμε δοκιμάσει πάρα πολλά food hacks αυτό εδώ πέρα το κανάλι, άπειρα food hacks, με αποτέλεσμα να θέλω να δοκιμάσω κι άλλα, γιατί έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Σε τρώνε και τα τρως. Σήμερα λοιπόν έχουμε έρθει να δοκιμάσουμε 5 TikTok food hacks, τα οποία βρήκα που αλλού φυσικά, στο TikTok, δηλαδή δεν ξέρω καν γιατί ξεκίνησε αυτή την πρόταση. Τέλος πάντων, θέλω λοιπόν να τα δοκιμάσουμε, να τα θέσουμε σε testing για να δούμε αν λειτουργούν, αλλά εύκολα, αλλά δύσκολα. Δεν είναι από τα πιο γνωστά food hacks τα οποία έχω δει βασικά, γιατί πάρα πολύ απλά τα πιο γνωστά τα έχουμε καλύψει σε άλλα βίντεο και δεν θέλω να ξανακάνω τα ίδια food hacks ξανά και ξανά, γιατί ξέρουμε ήδη τι δουλεύουν, ας πούμε. Θέλω λοιπόν να δοκιμάσουμε αυτά εδώ πέρα, να δούμε αν δουλεύουν ή αν δεν δουλεύουν και αν θα ευχαριστήσουν το πεινασμένο μου στομάχι. Θέλω να σου πω να πας να τσεκάρεις και το Instagram. Εδώ παρακάτω δεξιά έχω το όνομά μου, γιατί εκεί πέρα ανεβάζουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πραγματάκια. Έτσι εκεί πέρα έχω μια διαφορετική επικοινωνία, τέλος πάντων, μεταξύ μας, μέσα από τα story, μέσα από τα post, μέσα από τα μηνύματά σας. Γενικώς έχουμε μια πολύ διαφορετική επικοινωνία σε σχέση με εδώ πέρα από το YouTube. Πολύ ωραία! Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το βίντεο. Φύγαμε. Φύγαμε. Παιδιά, παιδιά, το ξέρω, sorry, έχω τα μαύρα μου τα χάλια μόλις τώρα τελείωσε το workout μου για σήμερα. Φυσικά με καφέ δίπλα μου. Λοιπόν, καθίστε να φτιαχτώ, να γίνω λίγο πιο presentable στο YouTube και να ξεκινήσουμε με τα food hacks. Λοιπόν, quick ερώτηση. Ποιος άλλος από εσάς εδώ πέρα μέσα αφήνει μία γουλιά καφέ, έτσι απλά για να υπάρχει, για περίπτωση έκτακτης ανάγκης που χρειαστείς καφέ. Καλησπέρα σας και πάλι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με το πρώτο TikTok food hack, το οποίο μπορώ να δηλώσω ότι είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη να το δοκιμάσω. Γιατί? Γιατί? Διάλειμμα για να βάλω λίγο λιμποζάν στα σκασμένα μου χείλη. Τα χείλη μου ξερά και διψασμένα. Λοιπόν, έλεγα. Το TikTok λοιπόν αυτό, πάμε να το δούμε μαζί, αφορά Oreo. Oreo Bites βασικά θα φτιάξουμε για την ακριβία. Πάμε να δούμε μαζί το TikTok αυτό. Grab some Oreos. You'll need about 36. 36! Σκατά, δεν έχω πάρει 36 ώρες. Τέλος πάντων, θα δουλέψουμε ό,τι έχουμε, κλασικά. Or food processor and crush them. It should look something like this. Grab about a spoonful to save for later. Grab about 8 ounces of cream cheese and mix it in. After mixing, it'll look something like this. Now you'll need a baking sheet and line it with parchment paper. Roll the mixture into a ball and place it on the sheet. Make some space in your fridge and leave them in there for about 30 minutes. Meanwhile, grab another bowl and pour in some white chocolate chips. Put it in the microwave for about 30 seconds. Take them out and mix them around and repeat this until they're melted. After 30 minutes, take them out and put them on a stick. Now they're ready to be dipped in chocolate. Just like that. Put them back onto the parchment paper and pour your Oreo crumbs on them. They're gonna end up looking something like this. So yummy. Put them back into the fridge for 10 more minutes and they're done. Let's try them. Okay, here we go. Ωραία, εμείς λευκή σοκολάτα, παιδιά, δεν έχουμε. Δεν ξέρω καν αν έχουμε κάτι σε σοκολάτα υγρή εδώ. Έχω μια ιδέα, θα σας τη δείξω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία να τα ετοιμάσουμε. Τι ζέστη έχει εδώ πέρα μέσα, ανάψω air condition, περιμένετε. Air condition, ο καλύτερος μου φίλος. Τέλος. Πάμε να φτιάξουμε τα Oreo Balls. Εδώ έχουμε λοιπόν τα Oreo τα οποία βρήκα εγώ στο σούπερ μάρκετ. Δεν είναι τα κλασικά, είναι τα Choco Brown Flavor, γιατί δεν είχε τα κλασικά. Είχε μόνο αυτά και αυτά με τη φράουλα, οπότε αυτό εδώ πέρα πήρα. Πώς έχει το αγδάνα μέσα, θα δούμε. Βγάζω ένα μπολάκι. Okay. Τώρα όμως, επειδή εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε αυτό το μίξερ, το περίεργο τέλος πάντων. Πολύ μίξερ τέλος πάντων, γιατί η Μαριάννα το έκαψε. Μια φορά πήγε να κάνει πάγο τον μπανάνα. Μπράβο. Έχουμε όμως αυτό το οποίο κάνει smoothies, το οποίο λογικά, θεωρητικά, θα κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Καλά, το λέω. Μπορεί και όχι τώρα που το σκέφτομαι. Ναι, μάλλον όχι. Οπότε θα κάνουμε το πρώτο original τρόπο, το οποίο μας είπε η κοπελίτσα. Θα τα βάλουμε όλα μέσα σε μία σακουλίτσα. Μπείτε μέσα. Και με ένα κουτάλι θα αρχίσουμε να τα σπάμε. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Πάρα πολύ όμορφα. Τα έβαλα εδώ πέρα ξανά για να γίνουν όσο λεπτό γίνεται τέλος πάντων. Και υπό ότι κρατάμε και λίγο απ' έξω. Οκ, ναι.
Η φίλη μας είπε ότι βάζει cream cheese Φιλαδέλφια, και εμείς cream cheese Φιλαδέλφια θα βάλουμε. Αλλά λίγο λιγότερη ποσότητα από ό,τι έβαλε εκείνη, γιατί εκείνη είχε 36. Και το ανακατεύουμε. Okay, αφού το ανακάτεσα, μοιάζει κάπως έτσι το μείγμα μου εμένα, ναι. Και τώρα πρέπει να τα βάλω σε μπαλάκια εδώ. Προετοιμαστείτε για αυτό που θα ζήσουμε αυτή τη στιγμή. Συχαίνομαι να πιάνω, ρε παιδιά, το φαγητό με τα χέρια μου και να το πλάθω. Πραγματικά δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα. Δεν το απολαμβάνω, αλλά θα γίνει και αυτό. Δεν θέλω να σας πω τώρα τι μου θυμίζουν εμένα αυτά εδώ πέρα. Και τα βάζουμε στο ψυγείο. Στο ψυγείο για 30 λεπτά. Και τώρα, όπως σας είπα, λευκή σοκολάτα δεν έχω για να λιώσω εγώ εδώ πέρα, οπότε έχω μια υγρή σοκολάτα όμως για να κάνουμε dip με τον α ή β τρόπο, όντω γλυκίδα. Είναι μεγάλο, δεν χωράει εδώ μέσα. Για να μην έχουμε τέτοια διλήμματα, απλά θα πάρουμε παιδιά τη σοκολάτα και θα την περιχύσουμε από πάνω. Δεν έγινε και τίποτα. Σωστά, σωστά. Που όπου μιλάμε φαίνεται super. Θα βγουν σοκολατένια. Αλλά δεν πειράζει αυτό, γιατί δεν είμαι και πολύ φαν τη λευκή σοκολάτα. Βασικά μπορεί να κάνει άπειρε παραλλαγέ. Όσε παραλλαγέ θέλει εσύ, μπορεί να βάλει από πάνω σοκολάτα μπουένο. Λοιπόν, έτσι είναι το πράγμα μα. Ξαναμπαίνουν τώρα στο ψυγείο, ξανάμανα. Έτσι μοιάζει όλη η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Εντάξει, λίγα βγήκανε. Αυτή θέλω όμω 36 ώρε, παιδιά. 36 ώρε εγώ δεν είχα. Ήρθε η ώρα για το taste test. Θα πάρω το πιο μικρούλι. Το οποίο είναι η τούτη εδώ, μου το γλυκούλι, κοιτάξτε το. Πολύ γλυκούλι, μήπω να μην το φάω και να το κρατήσω. Πλάκα κάνει. Είναι top βασικά. Λοιπόν, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Χωρίς πλάκα. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ μεγάλο like εδώ πέρα. Πάρα πολύ μεγάλο like. Ας προχωρήσουμε στο επόμενο μας food hack. Το οποίο δεν είναι άλλο από το γνωστό πασίγνωστο πλέον. Πώς το έλεγε τώρα ο τύπος. Cookie in a mug. Θα δούμε τη φάση. Πάμε να δούμε παρακαλώ πάρα πολύ το TikTok μαζί. Έχει πολλά υλικά αυτό. Είμαι σίγουρη. Το θυμάμαι ότι έχει πολλά υλικά. Αλλά τουλάχιστον γίνεται μπαμπαμ. Εύκολα και γρήγορα. Quarantine snack 63. Πολύ ωραία. Βούτυρο, brown sugar, white sugar. Sugar. Yes, please. Vanilla extract δεν έχουμε. Do not come for me. Αλάτι, κρόκο αυγού και... Ωραία. Σχεδόν όλα τα έχουμε. Και φόβοι μου ρεκμάτων έχουμε, δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Οκ. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε να το φτιάξουμε, παιδιά. Έχω κάνει και screenshot τα υλικά που θα χρειαστεί η συνταγούλα μας σήμερα. Εν τω μεταξύ, fun fact. Πριν λίγο ξέρω, έκανα workout και τώρα φτιάχνω συνταγές τέτοιες. Παιδιά, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Οι πιο viral συνταγές TikTok food hacks του TikTok δεν είναι υγιεινές. Αλλιώς θα τρώγει υγιεινά, θα το λέω να το ξέρετε. Θα χρειαστούμε μια κούπα, δόξα τω Θεώ έχουμε μπόλικες από αυτές. Δεν ξέρω ποιο να πρωτοδιαλέξω. Έχουν πάρει και εδώ πέρα τα πλάκια εν τω μεταξύ, το οποίο ξέρει ότι έχει τις κούπες. Α, μπορώ να πάρω αυτή εδώ πέρα. Μια χαρά. Και ξεκινάμε να τοποθετούμε μέσα πράγματα. Λοιπόν, 1 tablespoon melted butter. Το tablespoons είναι το κουτάλι της σούπας. Και βάζω φούρνο κουρεγμάτων για να λιώσει. Βέβαια, το ξέρουμε, το έχετε πει κι εσείς, ότι δεν είναι καλό να κάνεις γεύματα από το φούρνο κουρεγμάτων, που να χρησιμοποιείς φούρνο κουρεγμάτων, ούτε να χρησιμοποιείς γενικώς φούρνο κουρεγμάτων. Αλλά αλήθεια είναι ότι είναι μια ευκολία που τη χρησιμοποιώ πάρα πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Έλειωσε! Πάρα πολύ ωραία. Τι θέλει μετά ο χριστιανός από τη ζωή μου. Καστανή ζάχαρη και λευκή ζάχαρη. Αλάτι. Ανακατεύω εγώ το μεταξύ. Προχωράω στον κρόκο αυγού. Κρόκος αυγού. Πάει λοιπόν και τα αυγό. Τι άλλο θέλει. Το αλεύρι θέλει. Να το αλεύρι. Τρεις κουταλιές της σούπας παρακαλώ. Μία, δύο, τρεις. Θέλετε να γελάσετε λίγο με το εσωτερικό αυτού εδώ πέρα του πράγματος. Είναι τόσο weird. Και επειδή chocolate chips δεν έχω, θα βάλω κάτι πιο υγιεινό και πρωτεϊνούχο τέλος πάντων. Ωε φίλε, αυτά δεν έχουν γεύση μαλτίζες. Και τώρα αυτό ξαναμπαίνει φούρνο κουρεγμάτων. Ωραία πράγματα. Οκ, 45 δευτερόλεπτα λίγο στο φούρνο κουρεγμάτων. Περάσανε, μη σου πω και ένα λεπτό για να σιγουρευτώ ότι θα έχει ψηθεί το αυγό. Μην πάθουμε και τίποτα. Ναι, το αποτέλεσμα δεν μοιάζει άπειρα πολύ με κούκι. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Πιο πολύ σαν ομελέτα με κομμάτια σοκολάτας μοιάζει αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το βλέπω. Ας το δοκιμάσουμε. Okay, αυτό έχει απέσει η γεύση, παιδιά. Πάω και διαβάζω στα σχόλια. Το 80% γράφω ότι είναι χάλια. Από εδώ και πέρα, παιδιά, οποιαδήποτε hacks βλέπετε, να πηγαίνετε να διαβάζετε από κάτω τα σχόλια για να δείτε τι λένε. Γιατί πραγματικά αυτό είναι απέσιο. Αφού λοιπόν αυτό το food hack απέτυχε παταγωδός, φέρει λίγο. Την τελευταία γουλιά του καφέ μου που έλεγα. Θα προχωρήσω σε ένα επόμενο TikTok το οποίο θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι λάθος. Είναι το πώς να ξεζουμίσεις ένα λεμόνι γρήγορα, ωραία και εύκολα. Ζεσταίνομαι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή εδώ πέρα μέσα. Πάρα πολύ. Το TikTok λοιπόν είναι αυτό εδώ πέρα. Okay. I saw this on TikTok and I need to see if it's true. So you take one of these things. You stick it up through the. Ωρε φίλε, έχω δει το πράγμα. And then you squeeze it out and it's like a. Wow! It actually works!
Oh my god, that is so cool. Ελπίζω όντως να δουλέψει, γιατί θα μας γλιτώσει πάρα πολύ χρόνο από το όταν φτιάχνουμε κάποιες λεμονάδες εδώ πέρα. Γιατί, παιδιά, το να στύψεις ένα λεμόνι σου παίρνει τόση πολύ ώρα. Και να μην υπάρχει και κουκουτσία μέσα, βέβαια. Που είναι εξωφρενικό κάποιες φορές. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Το λεμόνι μας! Λοιπόν, παιδιά, κυριολεκτικά έχω φάει όλο το σπίτι. Ops, και το αυτοκόλλητο. Sorry. Κυριολεκτικά, παιδιά, έχω φάει το σπίτι για να βρω τέτοια. Δεν έχω βρει, αλλά βρήκα κάτι παρόμοιο. Λέω, εντάξει, εφόσον είναι λίγο κοφτερό στην άκρη και αυτό και είναι ξύλινο, γιατί να χρησιμοποιήσουμε chopsticks. Μπορεί όντως να την κάνει τη δουλίτσα αυτό, δεν ξέρω. Έλεγε λοιπόν η φίλη μου ότι ουσιαστικά έπαιρνε αυτό εδώ πέρα και έκανε αυτό το πράγμα. Ωρα Παναγία μου. Πέρασε, τρύπησε. Και τώρα λέει απλά το ζουλάσε. Και υποτίθεται τώρα που το ζουλάσε πρέπει να βγει όλο ο χυμός, ε. Κάτι βγαίνει, αλλά θέλει πάρα πολύ δύναμη. Πράγμα που δεν έχω. Βγες αγάπη μου, σε παρακαλώ πολύ. Παιδιά, γίνεται, αλλά δεν βγαίνει έτσι εύκολα όσο το δείχνει η κοπέλα στο TikTok. Πολύ λεμονάδα κατάφερα να βγάλω. Δεν ξέρω αν θα δώσω like ή dislike στο συγκεκριμένο TikTok food hack. Γιατί είχε μια προοπτική, είχε ένα potential, αλλά ίσως χρειάζεσαι πάρα πολύ δύναμη στα μπράτσα σου. Να το έχεις υπόψη σου αυτό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πράγμα το οποίο εγώ δεν έχω φυσικότατα. Εν τέλει, don't get me wrong, δούλεψε, αλλά όχι όπως το έδειχνε εκείνη που έβγαινε στην τριβάνη. Το χυμός από το λεμόνι, ναι. Ήταν πολύ πιο δύσκολο να το πιω τώρα αυτό έτσι όπως είναι. Γιατί όχι. Θα προχωρήσουμε στο επόμενό μας TikTok food hack, το οποίο, παιδιά, ήταν πάλι από τον ίδιο άνθρωπο που είχε κάνει και αυτό με τα cookies, με το cookie, το mug cookie. Δεν ξέρω πώς πρέπει να νιώσω γι' αυτό, θα δώσω σίγουρα τα σχόλια πρώτα. Λέει, leftover pasta mug, δηλαδή θα χρησιμοποιήσουμε mug, πάλι κούπα διαφορετική προφανώς, και το οποίο, λέει, σου παίρνει ένα λεπτό για να κάνεις mac and cheese. Πάμε να το δούμε. Time for quarantine snacks part 49. Let's go. Let's go. If you don't have any leftover pasta on you, you can microwave some in a bowl with water for about 2 minutes. After that pasta is nice and tender, add some milk. Almond milk works just fine. Γαλατάκι, ε. Πιράκι μια χαρά. Γαλατάκι μια χαρά. Πιπεράκι κομπλέ. Και microwave για 5 με ένα λεπτό. Give it a quick stir and proceed to enjoy only the savoriest of mac and cheese. Okay, πάμε να το κάνουμε. Και πρέπει να ξαναδιαλέξουμε κούπα τώρα, το καλύτερό μου. Πάρα πολλές κούπες. Λοιπόν, θα κρυπήσω αυτή εδώ πέρα την κούπα σήμερα. Και τι θα κάνουμε τώρα. Well, τα μόνα μακαρόνια που έχω σπίτι είναι αυτά εδώ πέρα, τα σπαγκέτι νούμερο 6. Αν πετύχει, παιδιά, αυτό εδώ πέρα το hack, θα είναι ό,τι πρέπει για φοιτητές και γενικώς για άτομα τα οποία μένουν μόνοι τους. Κάπως έτσι κινείται η κατάστασή μας εδώ πέρα. Επίσης, μόλις τώρα είδες στο TikTok του ότι άμα δεν τα έχεις κάνει pre-boiled αυτά εδώ πέρα, άμα δεν σου έχουν μείνει δηλαδή leftover, μπορείς να τα κάνεις boil στο microwave. Στο framework μάτων σου με λίγο νεράκι για 2 λεπτά. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, εγώ τώρα έβαλα νερό εδώ πέρα μέσα, δεν ξέρω αν του αρκεί αυτό που έχω βάλει. Πάμε να το βάλουμε framework μάτων να δούμε. Ναι, οκ, okay, δεν λέω. Κάτι έκανε. Αλλά πρέπει να καθαρίσω τώρα το framework μάτων από τα νερά. Γιατί τα έκανε κατά. Δεν το τράβησε at home, please. Δεν το. Λέει μετά ότι βάζουμε λίγο γάλα, τη γάλα και να βάλουμε είναι το ίδιο και το αυτό. Και όσο βάλε γάλα με γάλα, εγώ θα βάλω γάλα. Νουνού, το ανακατεύεις. Και από πάνω λέει βάζεις το τυρί της επιλογής σου, κρυμμένο τυράκι. Εγώ θα βάλω γκούντα. Και τώρα λέει το ξαναβάζεις στο φρούμε κρυμμάτων αυτό. Άμα δεν κάψω σήμερα το σπίτι, θα το κάψω ποτέ, το πιστεύω. Θεωρητικά είναι έτοιμο. Τώρα, άμα σας δείξω πώς είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα μέσα, θα γελάτε. Είναι πολύ liquidy, με την έννοια ότι αυτό το λίγο γάλα που έβαλα δεν το απορρόφησε καθόλου. Μυρίζει τέλεια, εντάξει τώρα αντικειμενικά, μυρίζει άψογα λόγω του τυριού κατά πάσα πιθανότητα. Να δούμε και τι γεύση έχει. Πάντως, πραγματικά μην δοκιμάζετε, παιδιά, με φούρνο γκριμάτων. Εμένα έχει πάει η ψυχή μου στην κούλουρη μέχρι να καταφέρω να το φτιάξω αυτό εδώ πέρα. Όλο κομπλέ, παιδιά, δούλεψε. Έχει όντως γεύση mac and cheese. Δώσε εδώ το τυρί. Ένα thumbs up λοιπόν για αυτό το food hack. Αλλά θα σας πρότεινα να μην χρησιμοποιήσετε φούρνο γκριγκμάτων και να χρησιμοποιήσετε τον κανονικό σας φούρνο. Πολύ πιο safe και πιο ασφαλής διαδικασία. Okay. Okay. Και για το τέλος, για το πέμπτο και τελευταίο μας food hack, είναι αυτό εδώ πέρα. Δείτε το. Καλή δείτε το. Super quick tip if you want to warm up some leftover pizza. Get a pan and set it over medium heat. Get your leftover pizza and just throw it on. Yeah, I took a bite out of this one. Put a lid over top. Depending on how big your pizza is, just set a timer for like 3 to 5 minutes and let it go. The benefit of this method is that it starts to re-melt the cheese just like an oven does, and you get a nice crisp bottom. Just listen to that crispy crust. In my opinion, heats it a lot better than a microwave. All you need is a pan and a lid. Και το μόνο πράγμα το οποίο χρειάζεσαι είναι leftover pizza που τυχαίνει να έχουμε, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό.
δεν ξέρω. Λοιπόν, φυσικά και έχουμε φυλάξει τα περάκι leftover pizza από χθες το βράδυ. Μπορεί και προχθές, δεν θυμάμαι. Και λέει το πιο perfect τέλειο τρόπο για να μπορέσεις να κάνεις, πώς το λένε, να αναθερμάνεις τα κομμάτια πίτσα σου ότι είναι στο τηγάνι. Χωρίς λάδι, χωρίς τίποτα. Πάμε να το κάνουμε. Τηγάνι. Λοιπόν, εγώ το βάλω στο 5 γιατί δεν ξέρω τι περιμένουμε. Πρώτα όμως λέει περιμένεις να κάψει το τηγάνι και μετά βάζεις από πάνω τα πιτσόνια σου. Το καλό λέει με αυτό το hack είναι ότι το μόνο πράγμα που χρειάζεται ουσιαστικά είναι ένα τηγάνι που όλοι έχουν σπίτι τους και ένα καπάκι που επίσης όλοι έχουν σπίτι τους. Έσκασε το πορτοφόλι από τα πενιτάρικα. Λοιπόν, αφού έγραψε το τηγάνι μας καλά-καλά, θα πάω να βάλω και τα δύο κομματάκια πίτσα από πάνω. Ένα, δύο. Και αφού τα βάλεις, λέει, τα σκεπάζεις για να ψηθούν ομοιόμορφα, να ζεσταθούν ομοιόμορφα. Και περιμένεις 1-2 λεπτά, λέει. Αν μου κάψει το τηγάνι, θα διακάψω το TikTok, στορκίζομαι. Μπορεί και όχι. Θα δούμε. Έχει αρχίσει και κάνει πολύ θόρυβο και αρχίζει να με αγχώνει αυτό το γεγονός. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει να τα κουνήσω λίγο. Παναγία μου! Έλα, νομίζω ότι έγινε, μάγκες. Ουσιαστικά ο τύπος έλεγε ότι αυτή είναι η καλύτερη μέθοδος για να ξαναζεστάνεις την πίτσα σου, την παγωμένη, την κρυωμένη. Γιατί ενώ λιώνει το τυρί από πάνω, ξαναλιώνει δηλαδή και ζεσταίνεται η όλη φάση, μένει κρίσπη η από κάτω πλευρά. Όχι, αυτό δεν είναι κρίσπη, επειδή αυτό είναι καμένο. Δεν ξέρω, τι λέτε εσείς. Λοιπόν, δεν μένει παρά να δοκιμάσουμε το μικρό κομμάτι, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν λειτουργεί απόλυτα αυτό το hack. Γιατί ναι, μεν ήταν ζεσταμένο, μην πω καυτό, το από κάτω μέρες της πίτσας και το ψωμάκι. Το τυρί δεν είχε λιώσει. Τι γίνεται, ποιος πάει να μας κορδέψει στο TikTok. Δοκιμάστε το κι εσείς. Σίγουρα θα έχετε κάποια στιγμή στη ζωή σας leftover pizza την επόμενη μέρα. Δοκιμάστε και να τη ζητάνετε σε ένα τηγάνι για λίγα λεπτά. Πείτε μου τη γνώμη σας, γιατί εγώ δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα από το συγκεκριμένο hack, να πω την αλήθεια μου. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και το έχουν κάνει μεγάλο hype το συγκεκριμένο hack. Το έχουν ανεβάσει σε πάρα πολλά άρθρα και πάρα πολλά βιντεάκια, να πούμε, testing viral TikTok food hacks. Για μένα προσωπικά δεν αξίζει να το δοκιμάσεις. Anyway, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Θέλω να μου γράψετε οπωσδήποτε από κάτω στα σχόλια αν δοκιμάσατε ή αν θέλετε να δοκιμάσετε κάποια από αυτά τα food hacks. Γιατί εμένα μου φανήκαν ότι τα πιο πολλά δηλαδή από αυτά ήταν λίγο μάπα. Δεν ξέρω, ίσως έχω δοκιμάσει τόσα πολλά πλέον food hacks από το TikTok που τα καλύτερα τα έχω κάνει ήδη σε προηγούμενα μας βίντεο και τώρα έχουν μείνει τα λίγο πιο low, τα λίγο πιο τριτοδεύτερα, ας πούμε. Δεν ξέρω. Επίσης θέλω να σου ζητήσω, άμα δεις εσύ άλλα TikTok food hacks στο TikTok προφανώς, κάνε με tag οπωσδήποτε για να τα δω και να τα τεστάρω εγώ σε επόμενο βιντεάκι. Να δούμε, ρε παιδί μου, αν δουλεύουν τελικά ή δεν δουλεύουν. Αν μας κοροϊδεύουν εκεί πέρα να ούμε στο TikTok ή όχι. Νομίζω αυτά είχα να δηλώσω. Μέχρι την επόμενη φορά, μην ξεχάσεις να κάνεις το που σου αρέσει εσένα και μόνο εσένα. Και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Φιλάκια!